γιορτές, φαγητό, αλκοόλ, διαλυματική νηστεία. Πώς μπορούμε να ξεμπλέξουμε λίγο το κουβάρι όλων αυτών των πραγμάτων, τώρα ιδιαίτερα τις γιορτές. Τι θα πρέπει να ακολουθήσουμε και τι μπορούμε να αλλάξουμε ώστε να το ακολουθήσουμε με ασφάλεια. Νομίζω ότι η διαλυματική νηστεία είναι μια καλή αρχή για όλους όσους δεν θέλουν να ξεφύγουν με τα γεύματά τους. Δηλαδή, όπως έχουμε δει, μας βάζει μπάρες ασφαλείας. Γνωρίζουμε πόσο καταναλώνουμε και γιατί. Πάρα πολλοί θα καταναλώσουν μέσα στο 6ωρο ή 8ωρο παράθυρο σύνθεσης, το οποίο έχουν πάρα πολλά γεύματα. Και αυτό είναι ένα λάθος. Θέλουμε να έχουμε συνήθως τα γεύματά μας τις ώρες που ανοίγουμε και κλείνουμε το παράθυρο. Αυτό θα μας δώσει έναν πλήρη έλεγχο στο τι καταναλώνουμε και πόσο. Ακόμα και αν κάνουμε κάποια ατασταλία, ένα παράπτωμα, αν θέλετε, στη διατροφή, βάζοντας πράγματα εσκεμμένα ή άθελά μας, μπορούμε άμεσα να έχουμε τον πλήρη έλεγχο και να το αλλάξουμε. Σημασία έχει να γυρνάτε πάντα στη διαλυματική. Αυτή θα σας βάζει σε αυτή την τροχιά ώστε να μην ξεφεύγετε με επιπλέον γεύματα. Καθώς όταν καταναλώνουμε ανεξέλεγκτα τροφές, και ιδιαίτερα τώρα τις γιορτές, αν είναι πολλά γλυκά, υδατάνθρακες γενικά, τα οποία πυροδοτούν λίγο τις λιγούρες και την πείνα, θα σας βγει εκτός τελείως όλο το πρόγραμμα. Για το λόγο του ότι θα τρώτε ανεξέλεγκτα τα γεύματα. Όταν θα φάτε κάτι μικρό, μετά θα θέλετε να φάτε ένα γεύμα για να νιώσετε κορεσμό, τον οποίο δεν είχατε αν φάγατε μελομακάρονα, κουραμπιέτες, στα κλασικά πραγματάκια, ιδιαίτερα αυτές τις γιορτές. Οπότε αυτό θα μας δώσει την εκκίνηση αυτών των πραγμάτων, των οποίων νιώθαμε πριν την, τουλάχιστον και το γονική διαλυματική νηστεία, αυτή την αίσθηση της λιγούρας ότι πρέπει να φάμε συνεχώς. Έτσι ώστε να είμαστε σε μια σωστή διαδρομή, θα πρέπει να έχουμε τη διαλυματική νηστεία. Και από εκεί και πέρα, αν κάνετε το παράπτωμα, δεν χρειάζεται να αλλάξετε το παράθυρό σας ή το οτιδήποτε. Συνεχίστε την επόμενη μέρα σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το θετικό, ότι θα πρέπει να το κάναμε ή το κάναμε, όπως είπα, εσκεμμένα ή όχι, να συνεχίσουμε με αυτό. Και αυτό μας δίνει το πλεονέκτημα να είμαστε μια χαρά με τον ίδιο μας τον εαυτό και να μην συνεχώς έχουμε αυτή την ανάγκη, ότι την ενοχή ή το οτιδήποτε. Συνέβη για τον Α ή Β λόγο, συνεχίζουμε κανονικά. Τώρα διατροφικά σίγουρα θα πρέπει να κάνετε σωστές επιλογές, ώστε να μην ξεφύγουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, μιλάμε για κρέας, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Ψάρια, αυγά, σαλατικά θα υπάρχουν, όπως και να έχει. Τώρα, αν τα μπλέξετε λίγο, καλώς ή κακώς, για μία ημέρα δεν νομίζω ότι χάθηκε ο κόσμος. Απλώς προσπαθήστε να μπείτε πίσω στη διατροφή σας όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και εκεί πέρα που θέλουμε να στηριχτούμε, ότι πάντα γυρνάμε πίσω στο δικό μας πλάνο. Ακόμα και αν είναι δύο ημέρες, τρεις ημέρες που το παρακάναμε, που ελπίζω πως όχι, και ιδιαίτερα με το αλκοόλ, το οποίο είναι πολύ εύκολο να ξεφύγουμε, θέλει προσοχή, τότε ναι, μπορούμε να επιστρέψουμε στο πρόγραμμά μας και να δούμε. Αλλά θα καταλάβετε και τη διαφορά όταν κάνει τη εισαγωγή πλέον αυτών των τροφών. Δηλαδή, ένα σώμα το οποίο έχει συνηθίσει να δουλεύει σε έναν ρυθμό με την κετογονική διαλυματική νηστεία, κάθε εισαγωγή τροφής που γίνεται, ας πάρουμε ένα παράδειγμα ότι φάγαμε δύο μελομακάρονα και ήπιαμε ένα ποτήρι αλκοόλ, μπορούμε να καταλάβουμε πώς αντιδρά πλέον το σώμα μας σε σχέση τώρα με πριν που καταναλώναμε το οτιδήποτε και δεν νιώθαμε τη διαφορά. Και εκεί πέρα είναι που θέλουμε να στηριχτούμε και να δούμε ότι όλες αυτές οι πληροφορίες, οι παλιές, ότι τα αυγά κάνουν κακό, το κρέας κάνει κακό και τα υπόλοιπα, στηρίχτηκαν σε αυτό το μοντέλο, το ότι καταναλώνω τα πάντα, άρα ποιος είναι υπεύθυνος, το κρέας και τα αυγά για παράδειγμα. Όχι το ότι εγώ τρώω το οτιδήποτε και δεν ξέρουμε τι μπορεί να φταίει. Και όλες αυτές οι επιστημονικές έρευνες οι οποίες έχουν γίνει, γίνανε με γνώμονα το ότι καταναλώνουμε τα οτιδήποτε, θα ρίξουμε την ευθύνη εκεί. Οπότε, ποιος θα κάτσει να διαβάσει την έρευνα, κανένας. Θα παπαγαλίσουμε αυτό που έχουμε ακούσει, ότι η χοληστερίνη είναι το πρόβλημα, το κρέας είναι το πρόβλημα, τα κλασικά πραγματάκια. Και έτσι περνάει στον καθένα. Γιατί οι περισσότεροι, οι οποίοι, αν τους ρωτήσεις, πες μου για την LDL, πες μου για την HDL, πες μου για τη VLDL κτλ., δεν γνωρίζουν τίποτα. Λένε ότι είναι χοληστερίνη. Τα πράγματα αυτά είναι τελείως διαφορετικά. Είναι κάτι λιποπρωτεΐνες. Οι οποίες τι κάνουν, ποια είναι η διαδικασία στο σώμα. Δεν γνωρίζουν. Απλώς παπαγαλίζουν πράγματα τα οποία ακούσαμε. Πώς είχαμε ακούσει για τη μαργαρίνη κτλ. Η οποία είναι τοξική, είναι πλαστικό στην ουσία, δημιουργημένο στο εργαστήριο, έτσι. Και αποφεύγουμε το βούτυρο, τη φυσική, αν θέλετε, τροφή, για να βάλουμε μαργαρίνη. Δεν νομίζω ότι η φύση έκανε τέτοιο μεγάλο λάθος να μας δώσει τα αυγά ή το κρέας και να είναι υπεύθυνα στο να κάνουμε κακό στην υγεία μας, να είναι επιβλαβή. Δεν θέλω να το νομίζω αυτό το πράγμα. Και ούτως ή άλλως ο χρόνος το έχει δείξει και το έχει αποδείξει, και όσοι έχουν ακολουθήσει διατροφή έχουν μπει σε αυτό το σκεπτικό. Αλλά δεν θέλω να μακρηγορήσω περαιτέρω με αυτό, απλώς να σας πω. Δείτε πόσο αλλάζουν λίγο οι κατηγορίες πάνω σε αυτά τα πράγματα και πώς κάποιοι τα διαμορφώνουν έτσι όπως θέλουν. Έτσι, στις γιορτές θέλω να καταλάβετε ότι αυτό το οποίο θα καταναλώσετε θα πρέπει να είναι ποιοτικό. Έχουμε συνταγές, οι οποίες μπορείτε να φτιάξετε εσείς στα δικά σας μελομακάρματα, το οτιδήποτε, τα οποία είναι ποιοτικά. Και αυτό είναι το οποίο θέλετε να βάλετε στο σώμα σας, κάτι ποιοτικό. Κάθε φορά που δεν θα βάζετε κάτι ποιοτικό, θα έχουμε αρνητικό αντίκτυπο. Οι περισσότεροι έχουν στο γαστρεντερικό. Και εγώ μέσα από όλο τον εαυτό μου είχα προβλήματα γαστρεντερικά, τα έλυσα
Για το λόγο του ότι ακολούθησα μια διατροφή η οποία δεν επιβαρύνει το γαστρεντερικό σύστημα. Πολύ απλά. Έτσι λύνουμε το πρόβλημά μας. Δεν αποφεύγουμε τροφές όπως είναι π.χ. ο ζωμός, ο οποίος σίγουρα θα κάνει ό,τι το καλύτερο για το γαστρεντερικό. Επούλωση του γαστρεντερικού. Αρκετό κολαγόνο. Δεν έχουμε κολαγόνο. Όταν μια διατροφή δεν έχει μέσα αυγά, κρέας, ψάρια, θαλασσινά, από πού θα πάρουμε κολαγόνο? Από πουθενά. Και περισσότεροι που αποφεύγουν και ακολουθούν αυτές τις διατροφές χωρίς το οτιδήποτε είναι ζωικό, από πού θα πάρουμε κολαγόνο? Από πουθενά. Γι' αυτό έχουν ελλείψεις και δεν έχουν και μυοσκελετικά. Μπορείτε να τους δείτε ότι έχουν προβλήματα. Μην μιλήσουν για τα κόκαλα ή τους πέφτουν τα δόντια ή το οτιδήποτε. Τα έχουμε δει και σε βίντεο τώρα τελευταία που βγαίνουν για πολλούς που προκαλούν έκπληξη. Νομίζω δεν είναι έκπληξη, είναι αναμενόμενο. Και έτσι θέλω να κινηθείτε κι εσείς στις γιορτές, σκεπτόμενοι ότι αυτό, το οτιδήποτε κάνετε, θα πρέπει να γυρίσετε πίσω στο πλάνο. Πάντα γυρνάμε πίσω. Εκεί είναι αυτό το οποίο θα μας κρατήσει στο οτιδήποτε και αν κάνουμε. Αλλά όταν θέλουμε να βάλουμε κάποια πράγματα, καλό είναι να τα φτιάχνουμε εμείς στο σπίτι, ώστε να έχουμε την επιλογή να μπορούμε να κινούμαστε έτσι όπως ακριβώς θέλουμε. Κλείνοντας, είπαμε, η διαλυματική νηστεία είναι αυτή η οποία θα σας βάλει σε τροχιά. Αν δεν την έχετε δοκιμάσει, καλό είναι να την ξεκινήσετε, να τη δοκιμάσετε και να δείτε πώς μπορεί να συμβάλλει στην ουσία στο να διατηρήσετε μια αρμονία στη διατροφή σας και σε αυτό το οποίο κάνετε καθημερινά. Δεν χρειάζεται να φοβηθούμε να κάνουμε άσκηση νηστική, δεν χρειάζεται να φοβηθούμε να μείνουμε κάποιες ώρες χωρίς τροφή, δεν είναι το πρόβλημα. Ίσα-ίσα, νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ, ιδιαίτερα αν θέλετε να μεταβολήσετε λιπόδι ιστό και φυσικά να αφήσετε το γαστρεντερικό σας να ξεκουραστεί. Είναι πολύ καλό να αφήνουμε το γαστρεντερικό να ξεκουραστεί για κάποιες ώρες. Δεν μπορεί να δουλεύει 5 με 7 γεύματα. Συνεχώς διασπά τροφή, το έχουμε καταλάβει. Κάθε 3 με 4 ώρες θα θέλει να γίνει πέψη. Και από εκεί και πέρα η απορρόφηση όλων αυτών των πραγμάτων θα πάρουν άλλες περίπου 4 ώρες. Άρα μιλάμε για ένα 7-8 ώρες μέχρι να απορροφηθεί όλη πλήρως αυτή η τροφή την οποία έχουμε φάει. Άρα εμείς αν δίνουμε κάθε 2 με 3 ώρες στο γαστρεντερικό, συνεχώς κινείται, δεν ξεκουράζεται ποτέ. Τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς? Να έχουμε μια αποχή. Αυτή η αποχή αφήνει το γαστρεντερικό σύστημα να ξεκουραστεί. Δεν καταναλώνουμε κάτι πέρα από τα ροφήματά μας. Νομίζω αυτό είναι το καλύτερο για να μπορέσουμε να έχουμε μια, ξανά σας λέω, αρμονία. Σκεφτείτε το, ότι κάποιος ο οποίος έχει πρόβλημα με το γαστρεντερικό θα πρέπει να το εξαντλεί, να το βάζει συνεχώς να δουλεύει. Όχι. Ακριβώς το αντίθετο. Θα πρέπει να το αφήσει να ηρεμήσει. Και γι' αυτό βλέπετε ότι συνήθως όταν είμαστε άρρωστοι δεν έχουμε τη διάθεση να φάμε. Νηστεία. Και εκεί πέρα που καταλήγουμε, η νηστεία είναι μια θεραπεία, ένα φάρμακο φυσικό, το οποίο μας βοηθά να κρατήσουμε τις ισορροπίες. Αν δεν μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτές τις ισορροπίες, τότε χάνουμε το παιχνίδι. Και εκεί πέρα σας λέω ξανά, οτιδήποτε για να κάνετε αυτές τις γιορτές. Θέλετε να πιείτε ένα αλκοόλ, θέλετε να φάτε ένα γλυκό κανονικό, το οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Γυρίστε σε αυτό που κάνετε και θα δείτε ότι θα είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με πριν. Γιατί θα καταλάβετε ξανά, όπως σας λέω, τη διαφορά. Βάζοντας μη ποιοτικά πράγματα στο σώμα, πλέον όσοι έχουν ακολουθήσει αυτό το μοντέλο, καταλαβαίνουν τη διαφορά. Πάρα πολύ απλά. Δεν έχει τίποτα κρυμμένο εκεί. Και θα το δείτε και η ιδιαίτερη ποιότητα την οποία παίρνουμε απ' έξω τα καταστήματα είναι ότι το χειρότερο και το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Ούτως ή άλλως, με 2 γεύματα την ημέρα είναι πολύ εφικτό να ακολουθηθεί μία και το γονική χαμηλότητα τα θράκων, πείτε τι όπως θέλετε. Ακόμα και αν έχετε υδατάνθρακα στη διατροφή σας, με 2 γεύματα νομίζω ότι λύνεται το πρόβλημα, αλλά δεν μπορείτε να το κρατήσετε μακροπρόθεσμα, γιατί σας φέρνει αυτή τη λικούρα την αίσθηση πείνας. Οι υδατάνθρακες σας θα πρέπει να είναι ποσοτικά ελέγξιμοι και ποιοτικοί, ώστε να μην προκαλούν αυτές τις υπογλυκαιμίες που συνήθως βλέπουμε ή αυτά τα επεισόδια της λιγούρας, όπου λόγω της υψηλής ινσουλίνης μπορούμε να δούμε ότι χάνεται αυτή η ευαισθησία και δεν μπορεί το σώμα να τη διαχειριστεί σωστά. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Διαθεσιμότητα υδατάνθρακων, πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ φθηνή, οπότε φεύγουμε τελείως και αποκλείουμε από τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και δυστυχώς οδηγούμαστε σε λάθος μονοπάτια και στον εθισμό, ο οποίος δυστυχώς λόγω των υδατάνθρακων είναι πάρα πολύ μεγάλος και δεν μπορούμε να τον αποκόψουμε. Δεν έχουμε εθισμό στον καφέ ή σε άλλα πράγματα και δεν θα έχουμε στους υδατάνθρακες απόλυτο φυσιολογικό. Έτσι όπως πάντα, θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ μαζί μου για την αγάπη που δείχνετε στο YouTube κανάλι. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και για αυτή τη χρονιά την οποία σιγά σιγά κλείνει. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να κάνουμε αυτά τα βίντεο, να μοιραστώ και εγώ το οτιδήποτε σκέφτομαι μαζί σας και τις ιδέες και την αγάπη που μου δίνετε, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε όλο αυτό το οποίο έχουμε χτίσει όλα αυτά εδώ τα χρόνια. Είναι το πιο σημαντικό για εμένα. Είμαστε μαζί από το σχεδόν 2017 με την Κετογονική, από τους πρώτους οι οποίοι είδαν τα βίντεο μέχρι τώρα που είμαστε 27 σχεδόν χιλιάδες. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε μαζί και να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε σαν οικογένεια. Την κετογονική και τη γενικά χαμηλών υδατάνθρακων και τη διαλυματική νηστεία, ώστε να βοηθηθούν όλο και περισσότεροι να μπορέσουν να βελτιώσουν την υγεία τους και αργότερα να γίνει κάποια επανεισαγωγή υδατάνθρακων
αλλά με γνώμονα πάντα την υγεία και όχι άσκοπα. Αυτό είναι το κλειδί. Instagram, Twitter, Gregos Keto και Απόλλων Καψάλης και φυσικά gregosketo.gr για διατροφικά πλάνα, συνεδρίες και συνταγές. Και μην ξεχάσουμε και τα βιβλία. Καλή συνέχεια σε όλους και θα τα πούμε την επόμενη φορά.